Πείτε μου σας παρακαλώ, πόσο ζέστη ακόμα, πόσο θα κρατήσει ακόμα το καλοκαίρι, δηλαδή, εντάξει, τι να πω, έχουμε φτάσει μέσα Οκτώβρη και σκάει ο Τζίτζικα στην κυριολεξία, στην κυριολεξία όμως. Καλησπέρα, είπαμε, δεν είπαμε, καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, εγώ είμαι καλά, πριν από λίγο μπήκα και έβαλα και ένα πλυντήριο και μάζεψα και κάποια παπούτσια που είχα πλύνει και τώρα κατέβηκα, έχω αλλάξει εννοείται, έβαλα ραντάκι, κατευθείαν όμως. Ναι, για μέσα στο σπίτι και κατέβηκα τώρα να μαζέψω λίγο την κουζίνα. Δουλειές δεν έχω, σίδερο έχω όμως. Σίδερο έχω. Θα πάω να σιδερώσω στο δωμάτιο της μικρής γιατί έχει μάθημα και εκεί κανείς δεν κοιμάται τώρα το μεσημέρι. Λείπει μικρή και έτσι θα σιδερώσω εκεί. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι το σίδερο και αυτό θα κάνω σε λίγο αφού μαζέψω την κουζίνα. Θα πάω και γυμναστήριο σήμερα βεβαίως. Δευτέρα σήμερα, ωραία μέρα. Το ξεκίνημα της εβδομάδας, τι ωραία που θα είναι. Γυμναστική, αύριο έχω κούρεμα, θα σας πάρω και αύριο μαζί μου που θα κουρευτώ βεβαίως. Θα φύγει η μαλλί, θα φύγει. Με έχει πιάσει μια τρέλα με το μαλλί και θα ξεδώσω. Αυτά, το μενού για αύριο θα είναι κοπανάκια, μπουτάκια δηλαδή, κοπανάκια κοτόπουλο, μάλλον γιουβέτζι. Θα φτιάξω και ένα κέικ πορτοκαλιού, τη μισή ζύμη θα τη βάλω στη φόρμα, τη μικρή που έχω και την άλλη μισή θα το κάνω σαν cupcakes. Θα δω πώς θα βγει, δεν το έχω ξανακάνει. Αλλά αφού θα φουσκώσει στη φόρμα, θα φουσκώσει και στα cupcakes. Θα τα γεμίσω μέχρι τη μέση, όχι ολόκληρα. Θα σας πάρω και εκεί μαζί να το δούμε πώς θα βγει. Θα βάλω και μερικές τρούφες και τέτοια πράγματα. Θα το κάνω έτσι λίγο παιχνιδιάρικο. Άρα θα σας πάρω στη μέρα μαζί μου και στην αυριανή. Θα τα πούμε. Πάω να φτιάξω καφεδάκι. Θα τα πούμε σε λίγο. Μόλις έφτιαξα ένα καφεδάκι στην εσπρεσιέρα μου
Και άνοιξε και ένα μπισκοτάκι από αυτά εδώ. Δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Είναι λέει με μέλι, για να δούμε. Λοιπόν, θα δοκιμάσω. Και θα σας πω τώρα. Ωραία είναι. Νόστιμα είναι. Μάλιστα. Πολύ νόστιμα είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάνω πιω το καφεδάκι μου και ξεκινάω το σίδερο. Δεν θα σας πάρω το σίδερο. Θα σας πάρω όμως στο γυμναστήριο, στο κέικ που έχω βγάλει ήδη το βούτυρο. Θα σας πάρω μαζί στο φαγητό που θα φτιάξουμε, τα κουπανάκια και στο κέικ που θα φτιάξω πάλι. Γενικότερα θα ανοίξω κάμερα πιο μετά. Πάω να φάω. Νόστιμο είναι, ωραίο είναι. Πάω να φάω, να πιω το καφέ και θα τα πούμε σε λίγο. Τέλειωσα με τα ρούχα, σιδέρωσα και τώρα ήρθα να φτιάξω το κέικ στα γρήγορα. Η ώρα είναι 7:10, το βάζω στα γρήγορα γιατί ήθελα να πάω και γυμναστήριο. Λοιπόν, ένα φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, εγώ βάζω λίγο ζάχαρη, λέει παραπάνω. Λέει για 4 αυγά, εγώ βάζω πάντα 3. Θα βάλω χυμό πορτοκαλιού και ξύσμα, θα πλύνω καλά ένα πορτοκάλι και θα το ξύσω. Φαρίνα, μισό κιλό, μπορεί και λιγότερο. Ένα βουτυράκι, αυτό εδώ. Θα βάλω και μερικές βανίλιες και γαλατάκι όσο πάρει. Θα το χτυπήσω, θα βουτυρώσω τη φόρμα μου και μερικά cupcakes και θα βάλω στο φούρνο. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Αν και όλοι γνωρίζετε να φτιάχνετε κέικ πορτοκάλι. Thank you.
Έτοιμα είναι και τα cupcakes. Βγήκαν πάρα πολύ ωραία, δοκιμάσαμε. Ναι, και το κέικ βγήκε και αυτό. Θα σας το δείξω. Έτοιμο και το κέικ. Τώρα φεύγω για το γυμναστήριο. Θα τα πούμε μετά με μαγειρική. Γύρισα από το γυμναστήριο και έχω βάλει τα κουπανάκια με καρότο κρεμμύδι, τσιγαρίζω. Έβαλα αυτό εδώ. Και κοτόπουλο, μείγμα για κοτόπουλο. Θα βάλω δάφνη, θα βάλω παχάρι, πιπέρι, αλάτι, τιμό ντομάτας. Θα βάλω και λίγο μπαλτέ. Θα αφήσω να βράσουν καλά και μετά θα βάλω στο ταψί με καφεράκι. Αυτά. Θα τα πούμε σε λίγο. Το έβγαλα από τη χύτρα, είναι έτοιμο το κοτοπουλάκι. Τώρα θα βράσει το κρυθαράκι μέσα με το ζουμάκι του μέσα στο φούρνο. Μπορεί να προσθέσω λίγο νερό, αλλά θα το βράσω το νεράκι. Δεν θα το βάλω κρύο. Δεν έβαλα πάρα πολύ κρυθαράκι, γιατί από το βλέπετε έχει αρκετά μπουτάκια. Κοπανάκια. Αυτά. Λοιπόν, σας κλείνω και θα τα πούμε αύριο. Δεύτερη μέρα vlog σήμερα και σήμερα αποφάσισα ότι θα τα κόψω. Το πήρα απόφαση, δεν με κρατάει κανείς. Θα κόψω σήμερα τα μαλάκια μου, ναι, θα τα κάνω ένα μακρύ καρέ, όπως είπε και η φίλη μου η Μέρη. Εγώ ακούω τις φίλες μου, ναι, ακούω τις φίλες μου και έτσι θα κάνω. Λοιπόν, η φίλη μου η Μέρη από το YouTube μου λέει, θα σου πηγαίνει ένα μακρύ καρέ. Ναι, θα μου πηγαίνει, γιατί το έχω ξανακάνει και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα τώρα, μοναδικός λόγος που θα τα κόψω είναι για να δυναμώσω το μαλλί και για να αλλάξω λίγο έτσι look, αλλά και για να δυναμώσω το μαλλί, γιατί είναι σαν άχυρο, ειδικά εδώ στις άκρες. Από τις αντάρειες, από τα βαψίματα, από όλα αυτά, από το καλοκαίρι, από τη θάλασσα, από τα μπάνια, από το αλάτι, από όλα, από τον ήλιο, όλα αυτά έχουν αγριέψει και έχουν γίνει έτσι πολύ σκληρά. Και έτσι το πήρα απόφαση, θα κουρευτώ σήμερα, όχι μόνο εγώ, θα κουρευτεί και η κόρη μου και είπαμε και οι δύο μαζί να κάνουμε ένα ωραίο μακρύ καρέ που είναι και στη μόδα το καρέ, και το κοντό και το μακρύ. Εμείς βέβαια δεν πάμε με τη μόδα, αλλά το θέλουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν από λίγο μπήκα, σημάζεψα λίγο το σπίτι. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, για άλλη μια μέρα. Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, δεν ξέρω καθόλου. Κάνει άλλη μια μέρα ζέστη, ναι. Ο ήλιος τώρα αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά. Εγώ ετοιμάζομαι, πάω να ετοιμαστώ μάλλον για να φύγω. Περιμένω και τη μικρή να έρθει, να φύγουμε, να πάμε να κουρευτούμε. Και μόλις γυρίσω θα σας δείξω το μαλάκι μου πώς έγινε. Σε ίσιο, γιατί πάντα τα ισιώνουν για να το κουρέψουν. Θα με δείτε με ίσιο μαλλί, θα με δείτε και με σγουρό βέβαια άλλες μέρες, αλλά σήμερα θα με δείτε με μακρύ καρέ ίσιο. Λοιπόν, σας αφήνω, πάω να φτιάξω και ένα καφέ και θα τα πούμε μετά. Πείτε μου πώς σας φαίνονται. Λοιπόν, κουρεύτηκα, έκανα ένα μακρύ καρέ. Ναι, να σας δείξω και πίσω. Μου τα φυλάρισε κιόλας. Κόψαμε αρκετό. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Για πείτε μου, σας αρέσει? Τη φρατζούλα την αφήσαμε αρκετά μακριά για να μπορώ να τη φτιάχνω. Αυτό είναι το κούρεμά μου. Λοιπόν, τώρα κάτω είναι φίλες της κόρης μου. Ψήνουν κοντομπουκές, τηγανίζουν πατάτες, φτιάχνουν σως, γίνεται ένας χαμός κάτω. Δεν καταβαίνω. Θα πάω πάνω να μαζέψω κάποια ρούχα και να πλώσω, θα σας πάρω μαζί μου και θα κλείσω αυτό το βιντεάκι. Θα τα πούμε σε επόμενο, θα σας χαιρετήσω τώρα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, φιλιά πάρα πολλά. Τα λέμε στο επόμενο.